βάλς των χαμένων ονείρων. Ένα τρυφερό οργανικό που παραπέμπει σε παιδικό παιχνίδι, σε μνήμες από ανέμελες παρέες. Άλλωστε, ξαναλέμε, πρωταγωνιστής σήμερα το παιδί. Με την Όλγα Δασφορά τη συνοδεύει η ηθοποιός Μαριάννα Φιλιώτου, προθέρια της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου και για τους χειμερινούς αγώνες του Βανκούβερ στον Καναδά. Και δεν θα μπορούσε να υπάρχει το παιδί χωρίς τον ανούρισμα, ε? Σύμβολο της μητέρας που φέρνει το παιδί της στον κόσμο και μένει δίπλα του σε όλες του τις στιγμές. Ζωής.
και καθώς σιγά σιγά το φως στη λάμπα θυελισβήνει, το ίδιο χαμηλώνει για να σβήσει και η φλόγα στο βωμό του καλυμάρμαρο Παναθηναϊκού Σταδίου. Σβήνει εδώ, όχι όμως και στις καρδιές μας, ούτε στο μεγάλο κίνημα το Special Olympics. Πρέπει τους κανονισμούς να πει στους άλλους και να δώσει μια αναλήθεια. Οπότε βρίσκονται στο τέλος όλοι να κρατούν στο χέρι τους ένα μικρό δώρο ασημένιο ποίημα. Μόλις ακούσατε ένα απόσπασμα από το ποίημα του νομπελίστα ποιητή μας, του Οδυσσέα Ηλίτη, το φωτόδεντρο και η 14η ομορφιά. Υπενθυμίζω ότι φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Οδυσσέα Ηλίτη. Η φετινή χρονιά είναι έτος Ηλίτη. Και η Δήμητρα Δουμένη που μεγάλωσε. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της έρημου που θα σε ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της έρημου που θα σε ακολουθεί. Τη ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της έρημου που θα σε ακολουθεί. Το ξεπέραστο τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαργαρίνας Κριεζή που πρωτογνωρίσαμε από τη φωνή της Αρλέτας πριν από πολλά χρόνια, το 1985, ενώ τώρα βλέπετε να σχηματίζεται ο ήλιος, η μασκότ δηλαδή, των Special Olympics Αθήνα 2011, με αυτά τα φώτα LED που απλώνονται στις κερκίδες του Καλυμάρμαρου. Και τα πυροτεχνήματα